Το ταλέντο αυτό είναι πηγαίο, αλλά τι είναι αυτό που σας εμπνέει και γράφετε περισσότερο? Να σας πω, είναι μια έκρηξη ψυχής η έκφραση της μαντινάδας, της ποιήσης γενικά. Αν δεν ήμουν μαντιναδολόγος, θα ήθελα να είμαι ζωγράφος. Πρώτα ζωγραφίζω αυτό που θέλω να πω και μετά το αποτυπώνω με λέξεις. Καράβι της παράδοσης είναι η μαντινάδα και κουβαλεί νοήματα σε όλη την Ελλάδα. Και να είστε γερός και δυνατός να συνεχίζετε με τόση μεγάλη επιτυχία. Και μια που είναι σήμερα Ανάσταση, να πούμε μια μαντινάδα για την Ανάσταση. Εννοείται. Καθένας την Ανάσταση μέσα του τη βιώνει ανάλογα με το σταυρό που έχει και σηκώνει. Και να πούμε και μια μαντινάδα για αυτούς που σκεφτόμαστε κάθε φορά που είναι μεγαλογιορτές και μεγαλοβδομάδες του πασχαλιάτικου κεριού, η φλόγα στο τραπέζι. Για εκείνους που μας λείπουνε, θλιμμένα, τρεμοπαίζει. Ανάσταση είναι μια ψυχή, άλλη ψυχή να νιώσει, να την ακούσει, να γνιαστεί και χέρι να τσαπλώσει. Το αναστάσιμο φιλί, μη λυπηθείς και δώσ' μου, σαν το στραβό να πω κι εγώ πως έβρικα το φως μου. Αυτό είναι η μαγεία της μαντινάδας. Να συγκινήσε. Ναι. Να πω και για το Crete TV. Να πούμε και για την Crete TV. Crete TV θα πει ψηλά στις Κρήτη στην Αγκάλη. Και είναι το ισοδύναμο του Μέγκα σαν κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πω και για την Αναστασία. Όχι, κι άλλο θα κλάψει η Αναστασία. Έλα κοντά στην εκπομπή με την Αναστασία της Κρήτης στον πολιτισμό. Να νιώσεις στην ουσία. Και να πούμε και ένα άλλο για τον Όμιλο των Βρακοφόρων και για το Στέλιο που λείπει. Ο Όμιλος φέτος μετρά σωστά 50 χρόνια που στέκεται πολύ ψηλά στις Κρήτης στα μπαλκόνια. Και ως και αθρενεί ο Όμιλος, η δράση του δεν λύγει και συνεχίζει το όραμα του Στέλιου που έχει φύγει.